Καλώς ήρθατε λοιπόν στον επαναληπτικό αγώνα για τη φάση 16 στους Elite μεταξύ MLP και Coblen. Με τις γαλαζοπράσινες εμφανίσεις είναι η ομάδα των Coblen, ενώ η αντίπαλη ομάδα φυσικά και είναι η MNP. Ξεκινάμε λοιπόν με τις αποστολές των δύο ομάδων όσο τρέχει ο αγώνας του MNP. Σήμερα η διαζύγηση Σωμάς Ιακωβίδης, Ορφανίδης, Λάσκος, Μόκας, Βάλτας, Παπαδόπουλος, Τούζας και Χίλς και Κιωσέογλου. Ενώ από την πλευρά των Κοπλέ είναι Νικολαίδης, Τσιούφας, Παπίας, Γραφάκης, Τσακμάκας, Λίσβης, Ιακόπουλος και Κεφαλάς. Την επίθεση αυτή τη στιγμή είναι η MNP με το νούμερο 69, όπως το βλέπουμε και ο Σιόγλου που γίνεται λάθος μεταβίβαση, κάνει και το φάουλ πάνω στον Παπία, ο οποίος έκλεψε την πάσα νωρίτερα. Επαναφορά λοιπόν για τους Κομπλέ, κατεβάζει αυτή τη στιγμή την μπάλα ο Κεφαλάς. Έξω πάλι για τον Παπία. Νικολαίδης δεν μπορεί να πιάσει την πάσα, οπότε υπάρχει το κλέψιμο και η ατομική ενέργεια από τον Ιακωβίδη, όπου δεν έχει αποτέλεσμα. Ξανά όμως στην κατοχή η μπάλα για τους MNP. Μόκας για τον Κιωσέογλου που δοκιμάζει το κύριο των πόντων. Άστοχο rebound από τον Νικολαίδη. Παπίας. Τώρα η μπάλα πηγαίνει στον Κεφαλά. Νικολαίδης δεν περνάει πάσα του. Έγινε το κλέψιμο από τον Στρούζα, δεν βγαίνει σε γρήγορο συνδυασμό. Πάει σε πιο οργανωμένη επίθεση. Το σουτ εν τέλει γίνεται από τον Ιακωβίδη χωρίς αποτέλεσμα. Κατεβάζει την μπάλα Κεφαλάς ξανά για την ομάδα των Κομπλέ, σούτυρων πόντων από τον Τσακμάκα χωρίς αποτέλεσμα. Εύκολο το rebound για την ομάδα των MNP. Σούτ από μεσαία απόσταση από τον Μόκα χωρίς αποτέλεσμα. Κακή μεταφορά, κακή πάσα προς τον Κεφαλά από τον Λίσλι, οπότε γίνεται λάθος και η μπάλα πηγαίνει στους MNP. Επαναφορά με τον Κιωσέογλου να κατεβάζει την μπάλα για την ομάδα των MNP, η οποία στον όμιλο τερμάτισε στην τρίτη θέση, τον πρώτο όμιλο, ενώ από την ένα από την άλλη, την Κομπλέ τερμάτισαν έκτη στο δεύτερο. Μια πάρα πολύ καλή ατομική προσπάθεια από τον Δάλπα, καλάθι και φάουλ 2-0. Ανοίγει το σημερινό σκορ. Συγκληματική βολή, το φάουλ έγινε όπως είπαμε και πριν πάνω στον Δάλπα, εύστοχη, 3-0 με μέσο τρίποντο. Ξεκίνησε ήδη το σκορ να μετράει μετά από περίπου 2,5, κάτι λιγότερο βασικά από 2,5 λεπτά του αγώνα. Παπίας παίρνει την ενέργεια, σκοράρει με σουτ από το ύψος των βολών, μειώνει σε 3-2, ανοίγει το σκορ της ομάδας των Κομπλέ. Έτσι, ατομική ενέργεια πηγαίνει ο Ιακωβίδης, κερδίζει το φάουλ ψηλά πάνω στην προσπάθεια του σκοραρίσματος από τον Κεφαλά και έχει δικαίωμα 2 βολών. Η πρώτη βολή είναι άστοχη για τον παίχτη των MNP. Αλλά μην και η δεύτερη, αν θα έχει ίδιο αποτέλεσμα ή θα διαμορφώσει το 4-2 στα πρώτα 3 λεπτά του αγώνα. 0-2, rebound τον Νικολαίδη που παίρνει ψηλά στο Παπί, ο οποίος θα πάει να κατεβάσει τώρα και την μπάλα. Μοιράζει στα πλάγια, η μπάλα αρχίζει να κυκλοφορεί για τους Κομπλέ. Κάνει πολύ ωραία ενέργεια εκεί πέρα ο Ντισλής. Παπίας το σουτ 2 πόντων
και έχουμε πρώτη φορά προβάδισμα για τους κομπλέ. Το θέμα είναι να πούμε ότι στο πρώτο αγώνα οι MNP επικράτησαν με 77-55 και το σκορ είναι 5-4 από τον Δάλφα, όπου αυξάνει την διαφορά. Όπου ξαναδεί βασικά προβάδισμα στην ομάδα των MNP, πρέπει να κρατήσουν διαφορά πολύ χαμηλά άμα δεν είναι η νίκη. Αλλά προς το παρόν ο Παπίας φαίνεται να έχει άλλα σχέδια, έχοντας σκοράρει και τους 6 πόντους των κομπλέ, όπου προς το παρόν τους δίνει και το προβάδισμα. Στην οργανωμένη επίθεση οι περισσότεροι έχουν μπει εντός του τριπόντου, αλλά το σουτ το οποίο γίνεται δεν είναι επιτυχημένο για τους MNP. Κατεβάζει ο Ντισλής για το Τσακμάκα. Νικολαίδης στο ζωγραφιστό, σουτ από κοντινή απόσταση, άστοχος. Πλεονέκτημα στο rebound της Καϊχαλή MNP, όπου δεν υπήρχε ανταγωνισμός εκεί πέρα. Σουτ 3 πόντων από τον Στρούζα χωρίς αποτέλεσμα. Μπάλα βγαίνει έξω και έχει υπάρχει κατοχή για τους κομπλέ. Επαναφορά του Τσακμάκα προς τον Κεφαλά. Κατεβάζει ο Κεφαλά, παραμένει με την μπάλα στα χέρια. Παπίας και τον Νικολαίδη. Πάρα πολύ ωραία σκαστικά την πάσα χωρίς αποτέλεσμα. Όμως εύκολο το αμυντικό rebound για τους MNP, για να δούμε αν θα, δεν πάει για το τρίποντο εν τέλει. Ο Στρούζας δίνει στο Κισεόγλου, ο οποίος δεν καταλαβαίνει, ο οποίος δεν ευστοχεί, αλλά τώρα ο Στρούζας κλέβει την μακρινή πάσα που πήγε να γίνει για αντεπίθεση και εκμυδιασμό των κομπλέ. Σε οργανωμένη επίθεση, γιατί δεν προλάβαινε να φύγει ποτέ η ομάδα των κομπλέ από την άμυνά της, οπότε βλέπουμε ένα σουτ 3 πόντων από τον Μόκα να μην είναι έστοχο. Ο Παπίας πηγαίνει για τον Γκί Γρήγορη, δίνει στο Τσακμάκα, ο οποίος στον Τζιγλί, έξω το Τσακμάκα, ξανά Τζιγλί. Νικολαίδης από τις βολές θα σουτάρει και θα αστοχίσει. Αλλά τελικά το rebound στο Κεφαλά, παραμένει μπάλα στους κομπλέ. Παπίας για 3, η μπάλα δεν του κάνει ιδιαίτερα το χατήρι. Στο rebound ανάμεσα σε Μόκα και Τζιγλί βγαίνει ο Μόκας νικητής και κατοχή για τους MNP. Το σκορ είναι 5-6 στα πρώτα 6 λεπτά του σημερινού αγώνα. Στου 3 πόντων Στρούζας αστοχεί, εύκολο rebound για τον Νικολαίδη, ο οποίος θα αφήνει μπάλα στον Κεφαλά και θα οργανώσει την επίθεση των κομπλέ. Παπίας είναι στο έναν με τον Ιακωβίδη. Το screen από τον Νικολαίδη κρατάει ακόμα την μπάλα, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει φάουλ πάνω στην μεταβίβαση της μπάλας προς το Κεφαλά από τον Κιωσέογλου. Είναι το δεύτερο ομαδικό και το time out παράλληλα, όπου είναι λίγο λογικό χαμηλό το σκορ, οι άμυνες να είναι καλές, αλλά έως τώρα δεν έχουμε δει αποτέλεσμα. Υπάρχουν και αρκετά σου τα οποία δεν είχαν ευστοχίσει. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out, παιχνίζουμε φάουλ που έγινε υπέρ των κομπλέ και επαναφορά θα είναι ο Παπίας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, τι θα παιχτεί σε αυτή τη φάση, ποιο play θα γίνει. Μπάλα βγαίνει έξω στο Τσακμάκα, ο οποίος πιέζεται πάρα πολύ καλά, πολύ δυναμική άμυνα, αλλά βρίσκει ψηλά στο ταμπλό, μπάλα κατεβαίνει με στη καλά, προς το καλάθι και έχουμε το 5-8 προβάδισμα 3 πόντων για την ομάδα των κομπλέ. Υπενθυμίζουμε 55-77 υπέρ των MNP ο πρώτος αγώνας και τώρα έχουμε το 7-8 με τον Δάλβα να σκοράρει παρά την προσπάθεια της άμυνας των κομπλέ. Είναι Παπία σε την μπάλα της Λί. Βλέπουμε φάουλ το οποίο δίνεται πάνω στην προσπάθεια για σου, οπότε πάμε για 2 βολές πάνω στον Δισλή. Το φάουλ έγινε από τον Μόκα, το τρίτο ομαδικό για τους τυπικά γηπεδούχους MNP. 2 βολές από τον Δισλή για να αυξήσει προς το παρόν διαφορά στους 2 πόντους, 7-9.
να δούμε αν θα πάει διαφορά και στους 3, στους 7, 10 ή θα μείνει στο διαφορά ενός σουτ. Ανεβαίνει λοιπόν στο 7-10 υπέρ το κομπλέ. Συνολικά υπενθυμίζουμε θέλει διαφορά 23 και πόντων η ομάδα του κομπλέ για να μπορέσει να γυρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα μετά την Ιαποστόμε ήταν 77-55. Επίθεση για τους MNP. Δεν πετυχαίνει πουθενά η μπάλα το φουτ αρχικά του Λάσκου, αλλά ο Ιακωβίδης κάνει την μικρή το μικρό πείραμα στον Νικολαίδη, στον Βαγγελ Νικολαίδη, 3 δευτερόλεπτα και μένουν τελειώνει ο χρόνος στα χέρια μένει η μπάλα των MNP με αποτέλεσμα να υπάρχει κατοχή, αλλαγή κατοχή για τους κομπλέ. Αλλαγή λοιπόν μπαίνει ο Κυριαζής στην θέση του Μόκα και βλέπουμε και αλλαγή του Τσιούλφα αντί του Τσακμάκα. Κομμάτι του Ντουπλή. Γιατί επαναφορά ο Παπίας κατεβάζει την μπάλα για τους κομπλέ, περνάει το κέντρο. Έχετε το σκρίν του Νικολαίδη επιτυχημένο. Μπάλα στον Νικολαίδη, έξω για τον κεφαλά του τριών πόντων, 7-13. Μια πρώτη περίοδος που προς το παρόν κυλάει πάρα πολύ καλά για την ομάδα του Κομπλέ, διαφορά είναι στους 6, πολύ πότε 2 και 10 για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Γίνεται το λάθος, βγαίνει ο κεφαλά στην αντεπίθεση, νηδιασμός, άστοχο το lay-up και ο Φανίδης είναι εκεί για το foul jumble το οποίο είναι υπέρ των MNP. Κατοχή παραμένει στους όπως αναφέραμε τυπικά γηπεδούχους του σημερινού επαναληπτικού για τη φάση 16 στους Elite. Κατεβαίνει μπάλα Ιακωβίδης, δεν βρίσκει διάδρομο ούτε στην δεύτερη προσπάθεια, αλλά ελευθερώνει τον Δάλφα με σου τριών πόντων, 10-13, 1-35 για την πρώτη περίοδο. Κεφαλάς με την μπάλα. Δεν βρίσκει το χώρο. Φάουλ το οποίο γίνεται πάνω στο κεφαλά, κατοχή είναι το τέταρτο ομαδικό. Παπίας βαθύ να πάει ένας με όλους, δίνει την πάσα στο κεφάλι από το σουτάρι, άστοχα για κερκιά σφαλιάρα στην μπάλα η οποία ειδύνεται, αυτό λέγεται καρπαζιά στην απλή λαϊκή από τον Δάλπα, πριν να αρπάξει ο Νικολάδης την μπάλα και μπορέσει να σκοράρει. Παπίας με την μπάλα στο σουτ, άστοχο. Το rebound είναι αμυντικό, είναι για τους MNP και συγκεκριμένα είναι από τον Ιακωβίδη, ο οποίος κατεβάζει και την μπάλα, τώρα στον Φανίδη μπάλα, κάνει τη διήγηση και φάου ψηλά από τον Τίσλι πάνω στο σουτ. Οπότε θα έχουμε και δύο βολές για μετά και το τρίτο ομαδικό φάουλ της ομάδας, το κομπλέ 47 δεύτερα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου στο σημερινό επαναληπτικό αγώνα της φάσης των 16 στην κατηγορία των Elite. Συγχωρείτε, τον Master. Πρώτη βολή εύστοχη για τον Φανίδη. 11-13 το σκορ. Να δούμε αν και η επαναληπτική θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα ή θα υπάρξει rebounding. 12-13 και time out από τους κομπλέ στο σκορ 47 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά και το time out που πήραν οι κομπλέ νωρίτερα. Το σκορ είναι 12-13 υπέρ τους. Παπίας κατεβαίνει. Καλαρίς έχει βγει, από ό,τι φαίνεται έχει περάσει ο Τζούφας στο παιχνίδι. Γίνεται και το κλέψιμο εδώ πέρα από την ομάδα των MNP και συγκεκριμένα από τον Κυριαζή. Σε οργανωμένη επίθεση
θα γίνει, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ εθνική αθλητή. 7 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της επίθεσης, γίνει το σουτ, είναι άστοχο και η μπάλα είναι για τους κομπλέ μετά και τη διεκδίκηση του rebound από το δυστυχή τώρα επαναφορά με τον Παπία. Σουτ Παπία για 3, το οποίο είναι εντός χρόνου. Έχουμε τη λήξη της πρώτης περίοδου με 12-16, όπως θα δείτε και τώρα στον πίνακα. Λήξη πρώτη περίοδου και επιστρέφουμε σε λίγο για το δεύτερο. Επιστρέφουμε λοιπόν στην δεύτερη περίοδο μεταξύ, όπως είχαμε πει, των MNT και των Κόμπλε. Το σκορ προσπαθούν στο 12-16 και μετά το έσοχο τρίποδο στο τέλος πρώτης περίοδου από τον Παπία. Στην επαναφορά είναι η Κόμπλε, όπου δεν μπορούν να κάνουν την καλύτερη επίθεση γιατί χρειώνεται με βήματα ο Δισλής. Πάλα περνάει στα χέρια των MNT και έχουμε αλλαγή κατοχής για τους τυπικά γηπεδούχους του σημερινού αγώνα. Μόκας για τον Κυριαζή. Παραλίγο το κλέψιμο να γίνει από τον Τσακμάκα, όπως παραμένει μπάλα στην κατοχή των MNT. Άστοχη προσπάθεια, δεν πετυχαίνεται και το rebound. Η κατοχή μετά βγαίνει προς Κουμπλέ, έπειτα και την έξοδο της μπάλας από τα χέρια του Ορφανίδη. Τώρα κατεβαίνει μπάλα για τους Κουμπλέ από τον Παπία, ο οποίος θα ψάξει να βρει τον Δισλή και δίνεται φάουλ από την ομάδα των Κουμπλέ. Πρώτο για την ομάδα των Κουμπλέ, πρώτο ομαδικό και πρώτο φάουλ από τον Παπαδόπουλο. Γιούφας προσπαθεί να μπει, δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα πηγαίνει στον Τσακμάκα και δίνεται φάουλ υπέρ των Κομπλέ από την αμυντική προσπάθεια, από την όμως είναι ανεπιτυχής του Παπαδόπουλου πάνω στην προσπάθεια του Δισλή. Η πρώτη βολή δεν βοηθάει να αυξηθεί η διαφορά στους 5, το ποσοστό παραμένει 12-16 υπέρ των Κομπλέ. Θα δούμε αν η δεύτερη θα είναι εύστοχη και θα κρυφθεί η διαφορά. Άστοχη επίσης, rebound από τον Μόκα και δίνεται η μπάλα στον Ορφανίδη για να κατεβάσει. Η μπάλα είναι στον Ιακωβίδη, ο οποίος κάνει τη δίζηση και θα φυλάλλει και πάσα έξω πάλι για τον Ορφανίδη. Του Κυριαζή, άστοχο rebound από τον Τσακμάκα. Γρήγορη πάσα στον Δισλή. Πάρα ξανά σε χέρι του Παπία, ο οποίος είναι ως παρόν πρωταγωνιστή για τους Κομπλέ. Και πώς να μην το κάνει μετά από αυτό το εκπληκτικό τρίποντο μετά από 1,5 λεπτό στην δεύτερη περίοδο. Ένα τρίποντο δίνει μεγάλη ανάσα στους Κομπλέ με 12-19. Ως παρόν μπορούμε να πούμε ότι ο Παπίας έχει κλέψει τις εντυπώσεις. Καλοπροαίρετα βέβαια. Στην αντεπίθεση γρήγορα η Κομπλέ. Ο Δισλής δεν καταφέρει να σκοράρει. Θέλει το rebound η ομάδα των MNT. Πάνε για μια γρήγορη επίθεση, όπως πρέπει να πραγματοποιείται. Αλλά τελικά γίνανε σε οργανωμένη επίθεση. Η διείσδυση και καλάθι και φάουλ για τον Ορφανίδη, ο οποίος μειώνει το σκορ, παίρνει το φάουλ, πετυχαίνει και το καλάθι. Το σκορ 14-19, αλλά δεν φαίνεται να επηρεάζεται πάρα πολύ εύκολα η MNP. Στην γραμμή των βολών ο Ορφανίδης, μετά από μια εξαιρετική προσπάθεια που έκανε νωρίτερα, έβαλε το καλάθι, πήρε και το φάουλ, οπότε
δεν είχε την ευκαιρία να ολοκληρώσει με το έπεσο τρίποδο, όμως χωρίς επιτυχία. Κεφαλάς για τον Νικολάδη, ο οποίος επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο. Τσιουπάς, Παπίας. Η μπάλα δεν είναι επιτυχημένη πάσα. Διπλή επαφή γίνεται επί της ουσίας από δύο παίχτες, αλλά ο τελευταίος είναι ο Τσιουπάς. Οπότε σαν αποτέλεσμα η ομάδα, η μπάλα να αλλάζει κατοχή και να πηγαίνει στα χέρια των MNP. Επαναφορά λοιπόν και κατέβασμα της μπάλας για τους MNP από τα χέρια του Ορφανίδη. Και χείρις που έχει περάσει και αυτό στον ανοιχτό χώρο λίγο νωρίτερα. Φανίδης πηγαίνει σε ατομική ενέργεια έξω για τον Δάλπα και υπάρχει το φάουλ το οποίο γίνεται από τον κεφαλά στην αρχή της προσπάθειας της διείσδυσης του Δάλπα. Δεύτερο ομαδικό στη δεύτερη περίοδο, γίνεται η παραφορά κανονικά και Κίδης για τον Ορφανίδη, μπαίνει μέχρι μέσα η μπάλα, βγαίνει προς το τρίποντο, ένα βήμα προς τα μέσα τον Μόκα, σουτ, αλλά δεν υπάρχει αλλαγή του σκορ, το οποίο είναι 14-19, 6 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της περίοδου. Σουτ από τον κεφαλά άστοχο για 3 πόντους, εύκολο rebound για τους MNP. Δάλπας, μπάλα πάει προς τα έξω, το σουτ τριών πόντων του Δάλπα είναι άστοχο. Παπίας προσπαθήσει να αρχίσει σε γρήγορο επιβιασμό, αλλά υπάρχει το φάουλ του Κεχίδη, το οποίο ανακόπτει επί της ουσίας την επίθεση, τον εφηβιασμό που προσπάθησε να κάνει ο Δάλπας. Και αλλαγή για τους MNP, μπαίνει ο Ιακωβίδης, επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Κυριαζή. Κεφαλάς θα κατεβάσει προς τους 5 την μπάλα για τους κομπλέ και υπάρχει το φάουλ από τον Ορφανίδη στην ατομική προσπάθεια που έγινε νωρίτερα. Παπίας θα ψάξει ελεύθερο συμπαίχτη τον Νικολαίδη, ο οποίος δεν μπορεί να σουτάρει. Μπάλα της παίρνει ο Παπίας και φάουλ, το τέταρτο ομαδικό στην δεύτερη περίοδο. Πρώτα 4 λεπτά κιόλας το αγώνα, μέσα στο βάλετε περίπου ένα φάουλ αναλυτό, το οποίο γίνεται από τον Μόκα πάνω στον Παπία. Δικαίωμα 2 βολών για το λεγόμενο shooting foul. Πρώτη βολή είναι άστοχη. Έπρεπε να το δούμε για αυτό λίγο σήμερα. Ο Παπίας να χάνει κάποιο σουτ. Έχει, επιτρέψτε μου, ανοίξει το χέρι του. Δεύτερη δεν είναι εύστοχη. Δεν στις δύο. Είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω συνηθίζουμε ιδιαίτερα. Για πάρα πολύ ωραία αντεπίθεση, η οποία τελειώνει με τον Μόκα να φύγει την μπάλα στο καλάθι τον κομπλέ. 6 λεπτά πριν τη λήξη. Παπίας κατεβάζει την μπάλα. Νικολαίδης έξω για τον Τσεκμάκα, του τριών πόντων. Δεν είναι εύστοχο. Πάλι σε γρήγορη αντεπίθεση, η οποία δεν θα λειτουργήσει. Εκπληκτική πάσα του Δάλπα, όπου ανοίγει στη μέση την άμυνα των κομπλέ. Φάουλ το οποίο χρεώνεται η ομάδα των MNP από πάνω στον Παπία. Άλλη μια φορά στη γραμμή των φορών, το μιλήσω να θυμίσουμε ήταν άστοχος με 0 στα 2. Πρώτη βολή παραμένει ένα κακό σερί τριών άστοχων βολών για τον Παπία. Να δούμε αν θα σπάσει ή αν θα συνεχιστεί μετά και την εκτέλεση. Τέσσερι βολές συνεχίζεται σε κακό φεγγάρι η γραμμή του Παπία σήμερα.
0 στις 4 τελευταίες βολές. Κακό σερί, παρότι τα τρίποτα έχει δείξει ότι δεν δυσκολεύεται καθόλου και γενικώς, αλλά ιδιαίτερα σήμερα. MNP με τον Ιακωβίδη, κεφαλάς βρίσκει την μπάλα, κλέβει ο Νικολαίδης. Παπίας για το κεφαλά, προλαβαίνω πέρα στο κέντρο. Σκούλφας, Νικολαίδης, δεν τον θέλει για αυτόν σήμερα από ό,τι φαίνεται. Η αστοχία σήμερα λίγο δεν είναι αυτό που ψάχνει σίγουρα η ομάδα το κομπλέ. Πρέπει να καλύψει διαφορά 22 πόντων και ως παρόν είναι και ως είναι 1 με 18-19. Γραμμή, πατημένη γραμμή εκτός γηπέδου. Ο Μόκας στην προσπάθειά του για να υποδεχτεί την μπάλα. Το βλέπει ο διαιτητής, δεν αφήνει να περάσει τίποτα ούτως ή άλλως, αλλά σίγουρα δεν υπάρχει και περιθώριο αμφισβήτησης. Ήταν στην ίδια ευθεία και το πόδι φαίνεται ξεκάθαρα άμα περάσει όχι. Παπίας τώρα στην κατοχή για τον Disney. Και το κλέψιμο γίνεται από τον Παπαδόπουλο. Μπάλα κατεβαίνει στον Αλφα. Περνάει από όλους τους παίχτες η μπάλα, άστοχη όμως η προσπάθεια στο τέλος από τον Παπαδόπουλο για να δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του. Το σκορ παραμένει 18-19, 3-45 για τη λήξη του ημιχρόνου. Παπίας κατεβάζει την μπάλα, της Λής για την κεφαλά. Παπίας για αυτούς τριών πόντων, άστοχο. Γρήγορη επίθεση από ό,τι φαίνεται για τους MNP, άστοχη όμως από τον Ιακωβίδη. Το rebound όμως στα χέρια του Δάλπα και συνεχίζεται σε δεύτερο χρόνο η επίθεση. Δάλπας και φάουλ από τον Δισλή, είναι το τέταρτο ομαδικό για την ομάδα των Κομπλέρ. Στην επαναφορά θα είναι ο Ιακωβίδης, θα είναι ο Παπαδόπουλος για τον Ιακωβίδη, ο οποίος πάει να κάνει τη διείσδυση, περνάει από όλους, αλλά η μπάλα δεν περνάει μέσα της οφάνη, αλλά πιο πολύ θα λέγαμε περνάει από πάνω της. Κεφαλάς για τον Νικολαίδη. Μπαίνει μέσα στο γραφιστό, δίνει την πάσα. Πρώτη, άλλη μια σύστημα στο δεύτερη για το σημερινό αγώνα από τον Νικολαίδη. Σόν της Λί, όπου αυτή διαφορά στους 3, 18-21. Ιακωβίδης. Η μπάλα πηγαίνει στον Κεχίδη. Ιακωβίδης στα 2 δευτερόλεπτα, το σουτ πηγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου, δεν ακουμπάει πουθενά και αλλαγή κατοχής για τους κομπλέ και αλλαγή προσώπων. Βγαίνει ο Ιακωβίδης και τη θέση του παίρνει ο Στρούζας. Άλλη μια φορά αυτό που έχουμε συνηθίσει είναι να κατεβάζει κομπλέ στην μπάλα. Δεν έχουμε και διαφορά σε αυτήν την επίθεση των κομπλέ. Κεφαλάς για τρεις. Μπάλα βρίσκει τη βάση της Στεφάνης, δεν βοηθάει η θεά τύχη λίγο σήμερα. Στην επίθεση η MNP με τον Παπαδόπουλο, αντίον του Τζισλή. Γαλπάς, το φλότερ δεν είναι επιτυχημένο, αλλά το rebound είναι ξανά στα χέρια του. Το Σεόγλου μοιράζει πάσα, τώρα η μπάλα είναι στον Παπαδόπουλο, ξανά και ο Σεόγλου πάει να κάνει αυτό που θα λέμε προς τελικούς όρους, την κάθετη στην καρδιά της αντιπαλής άμυνας, αλλά ανεπιτυχής. Κεφαλάς και γρήγορη επίθεση, Παπίας κερδίζει το φάουλ. 1 λεπτό και 42 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου, 18-20. Ένα το σκορ υπέρ των κομπλέ, διαφορά δεν φαίνεται
να αυξάνεται. Γιατί που το ψάχνει η ομάδα το κομπλέ, ρυθμίζουμε 22 πόντι που έχουν να καλυφθούν. Το φάουλ έγινε από τον Δάλπα πάνω στον Παπία, ο οποίος ξαναπηγαίνει στην γραμμή των βολών. Πέμπτη σερή άστοχη βολή για τον Παπία. Το σκορ γραμμένει 18-21. Να πούμε ότι ήταν το έκτο ομαδικό φάουλ των MLB και επιτέλους σπάει αυτό το κακό σερή των 5 άστοχων βολών και γίνεται το 18-22. Και ο Σεογλου κατεβάσει την μπάλα. Η μπάλα πηγαίνει στον Δάλπα. Μόκας. Το σουτ άστοχο από τον Παπαδόπουλο, το rebound από τον Νικολαίδη. Σε γρήγορη επίθεση πηγαίνει ο Μάτο Κομπλέ, αλλά τελικά δεν θα την ολοκληρώσει, θα πάει σε πιο οργανωμένη. Νικολαίδης, Παπίας για τρεις. Το χέρι του αρχίζει να ανοίγει η διαφορά, ανοίγει η ψαλίδα, ανοίγει 18-25 στο συν 7 η διαφορά έως τώρα για τους Κομπλέ. Και ο Σεόγλου κομμένει με 35 μέχρι την ολοκλήρωση της του ημιχρόνου. Πάει για την διείσδυση ο Ντάλφας, καθαρίζει όμως ο Νικολαίδης, μοιράζει την πάσα στον Παπία. Ατομική ενέργεια από τον Ντισλή και φάουλ πάνω στην προσπάθεια του ανάποδου lay-up από τον Παπαδόπουλο. Οπότε ο Ντισλής οδηγείται όχι από τον Παπαδόπουλο, από τον Δάλπα, δεύτερο προσωπικό φάουλ, έκδομο ομαδικό. Ντισλής αυξάνει διαφορά 18-26 για την ομάδα του Κομπλέ. 19 δευτερόλεπτα απομένουν για τη λήξη της δεύτερης περίοδου και να οδηγηθούμε στο ημίχρονο. Άστοχη δεύτερη rebound τον Δάλπα για τον Κωσέογλου, ο οποίος θα κατεβάσει την μπάλα. Δάλπας, τον Νικολαίδη, το σκριν γίνεται από τον Μόκα, σου τελευταίο τριών πόντων άστοχο, μένουν 2-1, τέλος λοιπόν του δευτέρου, περίοδου και οδηγόμαστε στο ημίχρονο, όπου αυτή τη στιγμή όπως θα δείτε να αναγράφεται και στον πίνακα, το σκορ είναι 18-26, υπέρ το κομπλέ διαφορά παραμένει μεγάλη, έχει μειωθεί για αυτή που ζητάει τουλάχιστον η ομάδα των Κομπλέ. 18-26 έχει δείξει για καλή εστοχία συγκριτικά και για σχετικά καλή άμυνα εναντίον των MNP. 18-26 υπέρ το κομπλέ, η διαφορά είναι στο 8, για να δούμε αν θα μπορέσουν να φτάσουν και στους 22. Επιστρέφουμε λοιπόν στο τρίτο δεκάλεπτο και δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης μεταξύ MNP και Κομπλέ. Το σκορ είναι στο 18-26. Υπέρ των Κομπλέ έχουν καλύψει μια μικρή διαφορά από την 30, το 22 είναι το συν 8. Υπόλοιπα τα 14 για την ανατροπή και 15 για να πάρουν το προβάδισμα. Νικολαίδη στην μπάλα. Ντισλής θα αυξήσει τη διαφορά στους 10, 18-28. Ο Ιωχαρίδης είναι με την μπάλα, περνάει το χώρο του κέντρου. Κυριαζής. Μπάλα είναι στον Δάλπα και δίνεται φάουλ πάνω στον Δάλπα από τον Παπία, την ώρα που είχε την μπάλα στην κατοχή του, βρήκε μάλλον όπως καταλαβαίνουμε την χέρι. Και είναι το πρώτο, οπότε δεν υπάρχουν πολλές. Υπάρχει η μπάλα να βγαίνει από την baseline. Δάλπα στους MNP σε σου τριών πόντων, το οποίο είναι έστοχο, μειώνει τη διαφορά πλέον. Και είναι στο 21-28, Παπίας κατεβάζει την μπάλα. Η άμυνα από τον Ιακωβίδη και το φάουλ από τον Κυριαζή λίγο πριν γίνει η πάσα και βγάλει τον συμπαίκτη του, τον Ντισλή, μόνο του ενάντια στην αφύλακτη μπασκέτα. Επαναφορά λοιπόν από τον Παπία για τον Κεφαλά.
θα δώσει στον Νικολαίδη. Έχει το σουτ, δεν θα ευστοχίσει. Ορφανής κατεβάζει για τους MNP. Ιακωβίδης. Γκάλ πας στον Νικολαίδη. Μπαίνει μέχρι μέσα και δίνεται το φάουλ από το οποίο φαίνεται έχει κάνει ο Νικολαίδης για να ανακόψει την διείσδυση που επιχείρησε ο Δαλβάς. Και έτσι θα έχουμε δύο βολές αφού και το σουτ σε συνέχεια που επιχείρησε δεν ήταν ευστοχό. 21-28 το σκορ, το 1,5 λεπτό έχει περάσει στην τρίτη περίοδο. Η βολή είναι εύστοχη για τον Δάλφα. Μειώνει διαφορά στους 6-22-28. Να δούμε αν θα μειωθεί και στους 5. Άσοχη η δεύτερη. Και το rebound όμως παίρνεται από τον Δάλφα. Και υπάρχει πάλι επίθεση για την ομάδα των MNP. Ιακωβίδης για τον Ορφανίδη. Και η άμυνα το κομπλέ έχει αποτέλεσμα, καθώς λύγει ο χρόνος των 14 δευτερολέπτων μετά και το επιθετικό rebound, με αποτέλεσμα να μην προλαβαίνει η ομάδα των MNP να κάνει και να ολοκληρώσει την επίθεσή της. Παπίας είναι με την μπάλα. Παίρνει το screen του Νικολαίδη. Προσπαθεί να ελευθερωθεί για το σουτ, αλλά τέλος μοιράζει το βιβλί. Προσπαθεί και αυτός να βρει συμπαίκτη. Παπίας για σου τριών πόντων. Άστοχο αυτή τη φορά βρίσκει Στεφάνη. Φάουλ με το σώμα που κάνει ο Κεφαλάς πάνω στον Ιακωβίδη την ώρα που έβγαινε για αντεπίθεση η ομάδα των MNP. Δάλπας έξω για τον Ιακωβίδη, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στον Ιακωβίδη και θα κερδίσει το φάουλ λίγο πριν προλάβει να σουτάει, οπότε πάμε για άλλες δύο βολές για την ομάδα των MNP και συγκεκριμένα για τον Ορφανίδη. Το φάουλ έχει γίνει από τον Τσακμάκα, είναι το δεύτερο προσωπικό και τέταρτο ομαδικό σε μόλις κάτι λιγότερο από 2,5 λεπτά στην τρίτη περίοδο. Ο Ορφανίδης έχει δύο βολές, η πρώτη θα εκτοκίσει. 23-28 με τη διαφορά στους 5, λίγο νωρίτερα έχουμε τη μεγαλύτερη διαφορά στο 18-28 υπέρ των κομπλέ στο συν 10 και αυτή τη στιγμή είναι στο συν 4 αφού έχει λιωθεί διαφορά και μετά τις δύο εύστοχες βολές σε 24-28. Παπίας για τον Βισλή. Πάσα δεν παίρνει το Τσακμάκα, κόβεται τον Δάλπα και βγαίνει στην αντεπίθεση η ομάδα των MNP. Κυριαζής δεν θα ευστοχίσει, μετά και δίνει καλή σταθερή άμυνα σε κόντρα σώμα με σώμα που έγινε στην επίθεση των MNP. Πολύ καλή άμυνα του κομπλέ και έχουμε πάτημα τελικής γραμμής από τον Τίσλι με αποτέλεσμα δίνεται φάουλ, συγχωρείτε, για τους υπέρ των κομπλέ, το οποίο γίνεται πάνω στην προσπάθεια του Disley και σε επαναφορά θα είναι ο Παπίας, 14 δευτερόλεπτα Disley, Παπίας και φάουλ από τον Ιακωβίδη στην προσπάθεια της διείσδυσης του Disley. Επαναφορά για τους κομπλέ από την τελική γραμμή η επίθεση κατά 4 δευτερολέπτων με τον Παπία. Παπίας βρίσκει το διδί ελεύθερο, ο οποίος θα σουτάρει, αστοχή όμως στο σουτ. Κατεβάζει την μπάλα, Ορφανίδη και το rebound
το αφύλακτο που πήρε, επειδή ουσίας δεν υπήρχε κάποια προσπάθεια από κάποιον παίχτη τον Κομπλέ. Μπάλα έξω τώρα για τον Ιακωβίδη, σε σου 2 πόντων εστοχή και η διαφορά μειώνεται στο καλάθι 26-28. Ο Παπίας προσπάθεια του Παπία διακόπτεται πριν περάσει πάλι στον Νικολαίδη από τον Βάλ, πάλι κληρώνει το κλέψιμο ο Ιακωβίδης, ο οποίος κερδίζει και το φάουλ λίγο πριν σκοράρει. Υπάρχει επαφή πάνω στο χέρι και είναι το φάουλ όπου θα εκτελεστούν και βολές. Είναι και το πέμπτο ομαδικό φάουλ από τον Δισλή πάνω στον Ιακωβίδη. Να δούμε λοιπόν την εκτέλεση των βολών, αν θα υπάρξει διαφορά σκορ. Υπάρχει 27-28, διαφορά πάλι στον πόντο μετά από αρκετή ώρα. Από τις αρχές της πρώτης περίοδου είχαμε τον βαθμό περίπου μισό παιχνίδι επί της ουσίας. Η δεύτερη είναι άσκη, η μπάμπ του Νικολαίδη και κατεβάζει ο Παπίας για την ομάδα των Κομπλέ. Κεφαλάς για τον Νικολαίδη, έξω για τον Παπία, ο οποίος θα πάρει το σουτ, αστοχή. Εν τέλει όμως το rebound παίρνεται καθαρά από τον Ιακωβίδη. Παρότι πήγαν να χάσουν την κατοχή τους η ομάδα των MNP. Σε ατομική, πολύ ωραία προσπάθεια. Ο Ιακωβίδης θα αφήσει την μπάλα και θα ξαναδώσει μετά από όλα προβάδισμα στο τυπικά γηπεδούχο για σήμερα MNP εναντίον των Κομπλέ. 29-28, 5 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη της τρεις περίοδου. Σουτ για τρεις από τον Τζακμάκα, αστοχή. Μια προσπάθεια συνεργατική θα μπορούσαμε να πούμε μεταξύ του Δάλπα και του Κυριαζή, όπου παρήγορα και θα λήξει λάθος, αλλά εν τέλει ήταν σε καλό. Ψηλό, ωραίο μπλοκ από τον Disney στην προσπάθεια του Κυριαζή. Μένει κατοχή στους MNP 10 δευτερόλεπτα για την εκδήλωση της επίθεσης των γηπεδούχων και της ομάδας που έχει πλέον το γενικό προβάδισμα πλην του πρώτου αγώνα, το συν 22 και το συν 1 για σήμερα. Για σου 2 πόντων πατούσε μέσα το πόδι του Μόκα, αλλά δεν ήταν εύστοχο. Παπίας κατεβάζει, Δισλής, έξω του Ζαχμάκα, σου 3 πόντων άστοχο, αλλά το υπάρχει ο Νικολαίδης, ο οποίος δεν θα ευτοχίσει στην προσπάθειά του μέσα από το ζωγραφιστό. Πάντως μπορείτε να ακούσετε κιόλας και τους φίλους, τη παιδιά θα μπορούσαμε να πούμε, τον MNP εδώ και αρκετή ώρα να φωνάζουν, να υποστηρίξουν τους δικούς τους ανθρώπους. Μια πάρα πολύ ωραία και γλυκιά στιγμή που μπορούμε να απολαύσουμε εδώ στο μπασκετάκι, το οποίο φυσικά και μας κάνει χαρούμενους να βλέπουμε και να ακούμε γλυκές παιδικές φωνές. Δείχνει ότι κάποιο παιδί σοβαρά και είναι και για οικογένεια το συγκεκριμένο τουρνουά. Σου του κεφαλά είναι τελείως άσοχο στη λήξη του χρόνου για το Κομπλέ. Η διαφορά παραμένει στο συν 1 για την ομάδα των MNP. Γίνεται η διπλή αλλαγή. Βγαίνει ο Ορφανίδης. Βγαίνει απλά ο Ορφανίδης και στη θέση του μπαίνει ο Λάσκος. Ο οποίος θα κατεβάσει και την μπάλα. Εντολές από τον πάγκο λοιπόν τον MNP του κύριου Βαλσαμίδη, ο οποίος μπορείτε να μπείτε και να δείτε τι μας δήλωσε πριν την αρχή του αγώνα για νέα plays, νέα συστήματα. Και τώρα έχουμε το time out από την πλευρά της ομάδας το Κομπλέ. Πρέπει να γίνει μια οργάνωση. Από εκεί που είχαν προβάδισμα 10 πόντων είναι πλέον στο μείον 1 και υπολείπονται 3 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά και το time out της ομάδας των Κομπλέ, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με ένα πόντο 29-28. Κατεβάζει την μπάλα ο Κεφαλάς. Παπίας για σου 3 πόντων δεν του κάνει την μπάλα τη χάρη.
συνέχεια υπάρχει φάουλ στη διεκδίκηση του Ζωγραφάκη, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι στην θέση του Βισλίτ, και όπως πέρασε και ο Τιούφας στην θέση του Τσακμάκα από την πλευρά των Κουμπλέ. Στην γραμμή των βολών θα οδηγηθεί ο Στρούζας. Μέχρι και το φάουλ που έγινε νωρίτερα από τον Ζωγραφάκη. Πάνω σε εκδίκηση του rebound από το σουτ. Πολύ κύρισε νωρίτερα ο Λιάπας. 30-28 ανεβάζει διαφορά σε 2 πόντους. Συνολική διαφορά στην 24 για την ομάδα των MNP. Θα είναι πολύ δύσκολο το έργο των Κομπλέ, αλλά φαντάζομαι θα προσπαθούν και το καλύτερο. Τώρα γίνεται η αλλαγή, κάνει το φάουλ ο Στρούζας, αλλά δεν γίνεται πάνω στο Ζωγραφάκη, όμως πάνω στον Παπία. Επειδή είναι τέταρτο ομαδικό, της Καγιμπάλα θα μπει από κάθε τελική γραμμή. Μπάλα στον Νικολαίδη, πάρα πολύ ωραία πάσα για τον Κεφαλά, ο οποίος δεν ευστοχεί. Rebound από την ομάδα των MNP. Τώρα κατεβάζει ο Λάσκος. Πολύ καλή πίεση του Κεφαλά, δεν αφήνει την γρήγορη πάσα. Δάλπα σε ένα στους δύο πόντων, άστοχη. Πέμπτο rebound. Αυτή τη στιγμή ο Παπίας βγαίνει σε ατομική ενέργεια χωρίς αποτέλεσμα. Σε ήρεμη από όσο φωνάζει για τον πάγκο επίθεση θα πάνε οι MNP. Με τον Λάσκο να κατεβάζει. Στρούζας, μπάλα στο Δάλπα. Έξω για τον Ιακωβίδη. Και ψάχνει την κίνηση. Πάρα πολύ ωραία για τον Δάλπα. Ανοίγει την μπάλα σαν ανοίγει την άμυνα λοιπόν. Με αυτή την πάσα σαν μη διαχειριστό, όπως να πω. Έτσι λίγο περιπαιχνικά θα επιστρέψουμε όπως το αναφέρω. Επιθετικό φάουλ του Ζωγραφάκη πάνω στο Λάσκο, το 7ο ομαδικό, και οδηγείται στην γραμμή των βολών η ομάδα των MNP για ακόμα μία φορά σε αυτήν την περίοδο. Και δίνεται και τεχνική ποινή πάνω στον Ζωγραφάκη για την αντίδρασή του στο μετά και την υπόδειξη του φάουλ. Μία βολή λοιπόν η οποία θα εκτελεστεί από τον Μόκα, και η μπάλα θα γίνει έξω, θα γίνει υποδοχή από τον Δάλπα. Εύστοχη βολή, 33-28, στο συν 5 η ομάδα των MNP κατάφερε να γυρίσει μια διαφορά 10 πόντων που είχε νωρίτερα. Κατέβασα από τον Λάστο. Η μπάλα στο Δάλπα για σου 3 πόντων, εύστοχη, και η διαφορά ανεβαίνει στους 8. Έχει γίνει ένα κάλυμα 18 πόντων της ουσίας, αν υπολογίσουμε και ότι το σκορ ήταν στο 18-28 στην έναρξη της περίοδου. Νικολαίδης κερδίζει το φάουλ από τον Δάλπα πάνω στην προσπάθειά του να σκοράρει. Δύο βολές, τρίτο προσωπικό φάουλ του Δάλπα, πέμπτο ομαδικό για τους MNP, 2 λεπτά πριν την λήξη της τρίτης περίοδου, 36-28 το σκορ. Νικολαίδης στη βολή των γραμμών. Μπάλα σήμερα δεν του κάνει νομίζω το χατήρι. Ακόμη ένα άστοχο σουτ του ψηλού της ομάδας των Κομπλέ. Άμε και την δεύτερη βολή. Και ανοίγει το σκορ του στο παιχνίδι ο Νικολαίδης. 36 πόντι για τους MNP, 29 για τους Κομπλέ. 1:50 για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια
και καταφέρει να ξεφύγει ο Δάλπας και να σκοράρει να χτίσει και άλλη διαφορά στο 38-29. Παπία σε σου τριών πόντων, δεν είναι έστοχο, δεν μικραίνει η διαφορά. Και θα πούμε βήματα μελέγω το κατάστασμα της μπάλας του Δάλπα. Προσπαθούμε να καταλάβουμε και την απόφαση του διευθυντή, γιατί από τη μία έχει δοθεί φάουλ και από την άλλη έχουν δοθεί βήματα. Να δούμε εν τέλει τι δίνει. Βήματα εν τέλει δίνονται από τους MNP, όπου η μπάλα πηγαίνει στους κομπλέ. Στην επαναφορά θα είναι ο Παπίας. Να δούμε τι παιχνίδι θα γίνει σε αυτήν την επίθεση των κομπλέ. Βρίσκεται τον Νικολάηδη, ο οποίος θα καταφέρει να σκοράρει τρίτος πόντος, δεύτερο καλάθι σήμερα για τον ψηλό τον Κομπλέ. Μειώνει το σκορ σε 38-31. Την επίθεση τώρα η MNP κατεβάζει ο Λάσκος αυτή τη στιγμή. Θα οργανώσει την επίθεση. Μπάλα για τον Μπόκα. Βαμόπουλος για τον Στρούζα στα 2 δευτερόλεπτα. Και ο Σιόγλου σου πάρει μπάλα, δεν φτάνει. Ένα λεπτό για τη λήξη της τρίτης περίοδου, 38-31. Και οι δύο μάλιστα πούμε ότι έχουν συμπληρώσει τα ομαδικά του φάουλ. Ατομική προσπάθεια του Παπία χωρίς αποτέλεσμα. Πάλι του MNP στην επίθεση. Μπορεί να είναι κατά βάση. Μπορεί μια καλή πιθανότητα να έχει τελευταία. Στην τρίτη περίοδο πάνε στα τελευταία τους δευτερόλεπτα. Σουτ του Μόκα είναι άστοχο. Rebound από τον Τσακμάκα. Μετά την αρχή προσπάθεια του Νικολαίδη. Πάει σε ατομική. Θα δοθεί φαίνεται τέλει. Όχι, ο Τσακμάκα κλέβει και σκοράρει με το 38-34. Και τεχνική ποινή από λόγω διαμαρτυρίας Τσακμάκα, ο οποίος ζήτησε φάουλ στην προσπάθειά του. 7 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου, 38-33 για την ομάδα των MNP και θα οδηγηθεί ο Μόκας στην γραμμή των βολών και θα γίνει και η αλλαγή του Μπέος Γραφάκης Πενάη στην θέση του Τσακμάκα, ο οποίος φαίνεται να έχει κάποια ένταση και προληπτικά βγαίνει ώστε να ηρεμήσει. Έστοχος στην βόλη του ο Μόκας. Αυτή είναι η διαφορά στο 39-33, διαφορά πάει στους 6 υπέρ των MNP. Πίεση σε όλο το γήπεδο από τους κομπλέ για τελευταία 4 δευτερόλεπτα τώρα και υπάρχει αλλαγή κατοχής για τους κομπλέ. Υπάρχει το λεγόμενο μπρος πίσω από όσο τρίπλα από όσο φάνηκε. 2 δευτερόλεπτα για τη λήξη, να δούμε τι μπορεί να γίνουν σε αυτά τα 2. Παπίας για το σουτ στη λήξη είναι άστοχο. Η διαφορά παραμένει στους 6 υπέρ των MNP, στους τυπικά υπέδουχους 39-33 στο συν 6. Τρίτη περίοδο η MNP. Τέταρτη και τελευταία περίοδος λοιπόν στο παιχνίδι για σήμερα, για τη φάση των 16 επαναλυκός αγώνας. Έχουν 7-55 το παιχνίδι μεταξύ MNP και κομπλέ. Οι MNP έχουν το προβάδισμα από τον πρώτο αγώνα, αλλά φαίνεται το κρατάνε. Και τώρα επιστρέφουμε στην αγωνιστική δράση με τελευταία 10 παικτικά λεπτά, μπασκετικά 10 λεπτά. Να δούμε τώρα τον Νικολαίδη, ο οποίος καταφέρει με πάρα πολύ ωραία προσπάθεια και σκοράρει τον πέμπτο του πόντο, 39-35, για πάρα πολύ ωραία κίνηση από τον Δημήτρη Νικολαίδη. Ιακωβίδης τώρα με την μπάλα, Παρασκευασίογλου, Κυριαζής,
θα ψάξει, τι πας και βρίσκει για τον Λάσκο, ο οποίος βγαίνει πάλι προς τα έξω. Κυριαζής, ελεύθερος, άστοχο όμως το σουτ, θετικό rebound για την ομάδα των MNP από τον Ιακωβίδη. Προσποίηση για σουτ, Παρασικιωσίογλου. Θα ψάξει, παραλίγο το κλέψιμο του Τσακμάκα. Στη λήξη του χρόνου το σουτ είναι άστοχο από, από την ομάδα των MNP και συγκεκριμένα από τον Στρούζα. Σουτ από τη γωνία, άστοχο από τον Τσακμάκα. Κατεβάζει το Σεόγλου για τον Ιακωβίδη. Πάλι του Σίγκο Σεόγλου. Σε αργή επίθεση φαίνεται να πηγαίνει, ούτως ή άλλως έχουν μείνει λιγότερο από 10 δεύτερα. Και διαζεί στο σουτ. Έστοχο 41-35 για την ομάδα των MNP. Κεφαλάς κατεβάζει για τους Κομπλέ. Παφίας. Ωραία ατομική για τον Ντιζή και το καλάθι να μειώσει σε 41-37 και τον Κομπλέ. Ο Ντιζής time out όπου καλεί ο κύριος Βαλσαμίδης για τους MNP. Επιστρέφουμε λοιπόν μετά το time out που πήραν η ομάδα των MNP. Με υπολείπονται 8 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα για τη λήξη του αγώνα. Η διαφορά είναι στους 4-37 και σε όλη τη διαφορά στο συν 26 για τους MNP, οι οποίοι υπενθυμίζουν είναι την γηπεδίκη σήμερα. Μπάλα στον Ιακωβίδη. Ψάχνει ελεύθερο συντέχτη, βρίσκει τον Λάσκο, ο οποίος θα σκοράρει και θα αξίζει διαφορά στο συν 6-43-37. Παπίας κατεβάζει την μπάλα. Μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια για το 43-39, 7 λεπτά και 45 δευτερά πριν τη λήξη του αγώνα. Μειώνεται το σκορ, αλλά είναι αρκετά δύσκολη η ανατροπή ακόμα και αυτή τη στιγμή. Φάουλ στο πάνω στο σουτ του Στρούζα, το οποίο χρεώνεται στον Τσακμάκα. Να δούμε αν θα καταφέρει ο παίκτης των MNP να αυξήσει την διαφορά. Προς το παρόν κάνει το 44-39 συν 5 και βάζουμε και τα συν 22 όπως είχαμε πει και το πρωταγώνα διαφορά η συνολική στους 27. Δύο στις δύο, 45-39 υπέρ των MNP. Κεφαλάς. Τσακμάκας. Θα περάσει την πάσα πίσω από την άμυνα για τον Disley, ο οποίος θα κερδίσει και το φάουλ. Λίγο πριν σουτάρει το φάουλ έρχεται υπέρ του, δύο βολές. Πρώτο ομαδικό για τους MNP. Παρ' όλα αυτά στέλνει τους Κομπλέ στην γραμμή. Okay. 45-40 μειώνει τη διαφορά στους 5 για την ομάδα του Κομπλέ. 2 στις 2 καταφέρνει ο Disley. Διαφορά πάει στους 4 και τώρα από την πλευρά των MNP θα κατεβάσει ο Λασκός όπου γίνει για τον Ιακωβίδη και φάγει την ατομική έξω την μπάλα για τον Λάσκο. Και είναι επιθετικό, δίνει φάουλ του Κυριαζή. Ισοπαπία πάνω θα είναι ίσον Disley και οι δύο στάθηκαν πάρα πολύ καλά και κέρδισαν την παράβαση. Και παραφάβει το Κυριαζή στον Παπία για την ομάδα των Κομπλέ. Κεφαλάς, πάρα πολύ ωραία προσπάθεια πήγε να δημιουργήσει, αλλά κόπηκε καθαρά από τον Κυριαζή. Φάουλ του Νικολαίδη.
πάνω στον Λάσκο, πάνω στην αντεπίθεση που πήγε να κάνει η ομάδα των MNP. Είναι το δεύτερο ομαδικό και οι δύο ομάδες ήταν από δύο στην τέταρτη περίοδο. Ιακωβίδης για τρεις, δεν θα εστοχίσει. Σε αντεπίθεση ο Παπίας θα σκοράρει στον διασμό, μειώντας 45-43 για η ομάδα των Μπλε. Υπολείπεται 2 πόντων στο σημερινό, 22 έξτρα από τον πρώτο. Είναι δύσκολο το έργο τους με 6-10 και 10 έξτρα να υπολείπονται. Ένα πολύ μακρινό τρίποντο, 7 μέτρα, 7,5 μέτρα σχεδόν, προς το οποίο δεν έχει αποτέλεσμα. Κακή φάση του Παπία, γίνεται το κλέψιμο. Η MNP είναι στον εφηδιασμό, δεν είναι γρήγορο εφηδιασμός. Το κλέψιμο του Παπία διορθώνει το προηγούμενο λάθος του, βγαίνει μόνος του με τον Κυριαζή. Δεν θα καταφέρει να εκτελέσει και την μπάλα παίρνει πάλι ο Στρούζας. Πηγαίνει αρκετά γρήγορα, είναι 4-3. Φαίνεται πάλι να οδεύουν σε οργανωμένη επίθεση η ομάδα των MNP. Ιακωβίδης ήρεμη, η επίθεση θα οδηγηθεί κοντά στο τέλος. Και ο Σέογλου για 3 στη βάση της Στεφάνης. Δεν είχε και πολλές ελπίδες από εκεί που βρήκε μετά η μπάλα. Και Μαλάς. Και τον Νικολαίδη. Πάρα πολύ ωραία πάσα, αλλά χωρίς αντίκρισμα, αφού υπήρχε η επαφή του Λάσκου πριν η μπάλα φτάσει στα χέρια του Τσακμάκα. Αλλαγή ολικής θα πούμε για την ομάδα των MNP. Ολόκληρη πεντάδα αλλάζει και λογικά με αυτή θα κλείσει και τον αγώνα σήμερα. Για 3 πόντους το σουτ του Τσακμάκα δεν είναι επιτυχημένο, όντως λύσει το rebound. Κίνηση που για την αρχή δεν περάστηκε από το ραντάρ του Disney, αλλά τώρα στο rebound ξανά προσπαθεί χωρίς αποτέλεσμα. Πάρα πολύ ωραία ατομική από τον Ορφανίδη χωρίς αποτέλεσμα και βήματα χρεώνονται πάνω στην κίνηση του Παπαδόπουλου, οπότε κάτοχη πάλι για τους κομπλέ. Κεφαλάς, σκορ 45-43, υπολείπονται 4 λεπτά και 35 λεπτά για τη λήξη του αγώνα. Φαίνεται σχεδόν, δεν ξέρω μαθηματικά πλέον, όντως γίνεται να υπάρξει η μεγάλη ανατροπή για την ομάδα του κομπλέ. Όχι το συν 2, το μείον 2 βασικά που βρίσκονται αυτή τη στιγμή, όσο το 22 του πρώτου αγώνα με το συνδυασμό του 2 του σημερινού. Μόκας κατά την μπάλα για τον Παπαδόπουλο. Διπλή, τρίπλα, οπότε πάλι αλλαγή κατοχής, παρότι το σουτ μετά το σφύριγμα από τον Βαλπά. Βαλπά βρήκε στόχο. Παπίας, Παπιεφαλάς, ο οποίος βρίσκει το κενό στην άμυνα, το εκμεταλλεύεται, δεστοχή, παίρνει και το φάουλ για πάρα πολύ ωραία διήγηση ανάμεσα στην τρύπα πάυσε η άμυνα των MNP, καλάθι και φάουλ για τον Κεφαλά, για πάρα πολύ ωραία προσπάθεια, 3 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. 45-45 το σκορ της τέταρτης του σημερινού αγώνα έως τώρα. Μέχρι και την εύστοχη βολή που ξαναπαίρνουν προβάδισμα η κομπλέ, αλλά δεν το αφήνει αυτό ο Μόκας να κρατήσει για πολύ. Το σημερινό παιχνίδι σίγουρα δεν έχει κάτι παρόμοιο με το πρώτο. Ο σημερινός πανελτικός είναι πολύ κοντινό το σκορ. Και γίνεται πάλι η αλλαγή στο σκορ. Μετά και το έξοχο τρίποντο του Τσακμάκα. Το σκορ είναι στο 47-49, συν 2 η ομάδα των Κομπλέ.
διαφορά. Η συνολική όμως των δύο αγώνων στους 20. Δεν ξέρουμε αν μπορεί αυτό να ανταποκριθεί. Σε αυτό να ανταποκριθεί η ομάδα των κομπλέ και να το ανατρέψει. Επαφή του Ζαχμάκα με την μπάλα και καθυστέρηση της επίθεσης στον MNP 3 λεπτά πριν τη λήξη του αγώνα. Μπάλα στον Ορφανίδη, πάρα πολύ ατομική και είναι εντός χρόνου. 49 όλα λοιπόν στον αγώνα μεταξύ MNP και Κοβλέ. Ένα πολύ έντονο παιχνίδι το οποίο πραγματικά μπορούμε να το έχουμε απολαύσει σήμερα. Τσακμάκας για 3, η μπάλα κάνει κύκλο και δεν καταλήγει μέσα στην μπασκέτα. Στην επίθεση MNP, σούτ από μεσαία απόσταση του Μόκα, αλλά χωρίς αποτέλεσμα. Και χαλάς τώρα στην κατοχή για την ομάδα των Κομπλέ. Παπίας για τον Νικολαίδη, αλλάζει για τον Τσακμάκα. Δυσλής από την πολύ. 49-51 για την ομάδα των Κομπλέ. Κατεβάζει ο Ορφανίδης, η μπάλα στο Μόκα, έξω, βάζει και τον Παπαδόπουλο. Ο Παπίας θα προσπαθήσει να βγει σε μια γρήγορη αντεπίθεση, να βγει στον εφηβιασμό. Περνάει μέσα από 2 και μετράει το καλάθι. 49-53, όπου μειώνει τη γενική διαφορά. Ο Παπίας αυξάνει τη σημερινού αγώνα στους 4, έχει την πρωτική βολή, πάρα πολύ το πέρασμά του μέσα από 2. Και έχουμε time out, όπου ζητάει η ομάδα των MNP 1 λεπτό και 50 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα. 49-53.